Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1081. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, το τρίτο κεφάλαιο. Επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου, καθολική, πρώτη, κεφάλαιο γάμα, κεφάλαιο 3, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και τι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν. Διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι, και πάσο όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πάσο της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τα αμαρτία ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσο της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν, ουδέ γνώρισε αυτόν. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις. Ως της πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ως της πράττει την αμαρτία, είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πας ως της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζομεν τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο ως της δεν πράττει, δικαιοσύνη δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ ως της δεν αγαπά των αδελφών αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε των αδελφών αυτού, και γιατί έσφαξε αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν το θανάτο, πας ώστις μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος, και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιαν, μένουσα εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας, και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν του Θεού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν, και ότι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκε εντολήν εις ημάς. Και ως της φυλάτη τας εντολάς αυτού μένει εν αυτό, και αυτός εν εκείνο, και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς. Σήμερα πρέπει να φύγουμε, πιστεύω ότι ο Θεός το θέλει, με πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί ο Θεός υπόσχεται, αλλά και ο Θεός εκτελεί. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι είναι γεγραμμένο ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα εργάζονται στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, και δύο θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται. Ναι, οι υποσχέσεις του Θεού είναι μέσα σε αυτό το ναι και αμήν. Αλλά το γεγονός ότι ομολογήσαμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, το γεγονός ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία τακτικά,
ότι προσευχόμαστε τακτικά, ακόμη και ότι πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου αρκετά, ακόμη ότι εργαζόμαστε πολλές φορές και το έργο του Θεού δεν μας έχει εξασφαλίσει την είσοδό μας και προφανώς πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Απόστολος Ιωάννης εκφράζει τη βεβαιότητά του και εξαγγέλει την αγάπη του Θεού ότι είναι απέραντη, ώστε μας ονόμασε τέκνα Θεού. Και επίσης προφητεύει ο Απόστολος Ιωάννης ότι αν και δεν ξέρουμε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και στην αιωνιότητα τι θα είμαστε, αλλά παρόλα αυτά κάτι ξέρουμε πολύ σοβαρό, ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Όμως όποιος πράττει την αμαρτία, και η αμαρτία είναι ανομία, όποιος πράττει παράβαση στο Λόγο του Θεού και δεν εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, προσευχόμενος και εξητώντας και την ορθοτόμηση του Λόγου αλλά και την ορθοπόδηση στο Λόγο, αυτός δεν μπορεί να είναι μακάριος και να απολαμβάνει τις υποσχέσεις του Θεού που είναι δοσμένες. Ας μην πλανά τεκνία, λέει ο Λόγος του Θεού, κανείς εσάς. Όποιος πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως ακριβώς εκφράζεται μέσα από τον αψευδή Λόγο του Θεού, τότε είναι δίκαιος, καθώς και ο Θεός είναι δίκαιος, γιατί είναι πιστός στο Λόγο Του. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται και εξαγγέλλεται εκ του γεγονότος ότι είναι πιστός στο Λόγο Του, και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Ο πρώτος ο οποίος δίδαξε πίστη, τη δίδαξε αφού πρώτα εξετέλεσε την πίστη του Θεού, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Όποιος πράττει όμως ανομία, παράβαση στο Λόγο του Θεού, ή αδικία στον αδελφό του, τότε αυτός, ο αναγεννημένος, γιατί δεν έχει απαιτήσει ο Θεός και ο Λόγος του Θεού από τον κόσμο, αυτός ο αναγεννημένος και ο βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ο οποίος πράττει ανομία και αδικία, δεν είναι εκ του Θεού, είναι εκ του διαβόλου. Και είναι τρομακτικό το εδάφιο αυτό. Όποιος πράττει την αμαρτία, αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εκ του διαβόλου. Διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Και γι' αυτό εφανερώθη ο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Εκ τούτου γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πασώστης δεν πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι εκ του Θεού. Ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι εκ του Θεού. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, ακόμη και τον ανυπόφορο, τον αδελφό του ακόμη και τον ατάκτος περιπατούντα, τον αδελφό του που πολλές φορές τον έχει στενοχωρήσει, δεν είναι εκ του Θεού. Μην γίνεστε όπως ο Κάιν και ο Άβελ, ο οποίος Άβελ, επειδή τα έργα του ήταν αγαθά και η προσφορά του ήταν ευάρεστος εις τον Θεό, ενώ Κάιν, επειδή τα έργα του ήταν πονηρά, η προσφορά του δεν ήταν ευάρεστος στο Θεό. Εκ τούτου γνωρίζομεν.
Αν τα έργα μας είναι αγαθά ή πονηρά, εάν η προσφορά μας είναι ευάρεστος εις το Θεό και έχει εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Ο Καΐν όμως ζήλεψε ότι ο Θεός ευλογούσε και ευλόγησε τον Άβελ. Ζήλεψε, αγρίεψε, θύμωσε, μίσησε και φώνευσε. Αντί να δει τον εαυτό του και να πει γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται εις εμένα, να πάω να μετανοήσω, κοίταξε τον αδερφό του και είπε «Κακός ο Θεός ευαρεστείται σε εκείνον, θα πάω να τον σκοτώσω». Και το αποτέλεσμα είναι ο Κάιν να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ο Άβελ να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει διακοπή της ύπαρξης της ψυχής του ανθρώπου, αλλά ένας θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων μετά του Χριστού και ο άλλος θα βασανίζεται εις τους αιώνες των αιώνων στο πύρτο εξώτερον. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία προσφορά στο Θεό. Όλα αυτά ξεκίνησαν από μία προσφορά διαπίστεως εις τον Θεό. Από μία προσέγγιση και των δύο στο Θεό. Αλλά αυτή η προσέγγιση και τα δύο με θυσία προς τον Θεό, τον έναν τον οδήγησε στην αιωνιότητα στη Βασιλεία του Θεού, τον άλλον τον οδήγησε στην αιωνιότητα στην κόλαση την αιώνιο, στο πύρτο εξώτερο. Και εμείς όλοι μας δύο-δύο, ας πούμε, σαν ζευγάρια ή σαν οτιδήποτε, ήρθαμε σήμερα να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Αυτό δεν μας δικαιώνει. Αυτό μας φέρνει μπροστά στην ευαρέσκεια ή στην απαρέσκεια του Θεού. Σε λίγο θα λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είτε προς ευλογία είτε προς κατάκριση. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, φως Θεού δεν υπάρχει στη ζωή σου, είσαι στο σκοτάδι. Παραλαμβάνω, εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, έστω και τον ανυπόφορο, υποφέρεται αλλήλους εν αγάπη, λέει ο Θεός. Είσαι στο σκοτάδι. Και αν τολμήσεις, ο Θεός να μας φυλάει, να λάβεις μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τούτο θα είναι κατάκρισης. Εάν δε κάποιος προχωρήσει ακόμη πιο πολύ και μισήσει τον αδελφό του, στα μάτια του Θεού είναι ανθρωποκτόνος σαν τον Κάιν. Και ανθρωποκτόνος βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν εμπέσεται. Ό,τι σπέρνουμε, αυτά θα θερήσουμε. Αν σπέρνουμε στη σάρκα παράπονα, πίκρες, αγανάκτηση, θυμό, απομάκρυνση, απομόνωση, τότε θα θερήσουμε με τα βεβαιότητας φθορά. Αν σπέρνουμε όμως το πνεύμα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, τότε με τα βεβαιότητας θα θερήσουμε ζωή αιώνιο. Ο Θεός είναι Θεός υποσχέσεων, αλλά είναι και Θεός κρίσεως. Με το Θεό κανείς δεν μπορεί να παίξει.
Ο Κάιν νόμισε ότι θα τον κοροϊδέψει το Θεό. Τον πήρε μακριά τον Άβελ και του λέει να σε σκοτώσω εδώ που δεν μας βλέπει κανείς. Και επέστρεψε καμαρωτός, καμαρωτός. Και ο Θεός του λέει, πού είναι ο αδελφός σου? Και με ασέβεια, απιστία και παντελή έλλειψη αγάπης. Μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου? Αλλά ο Θεός ξέρει τα πάντα. Ναι, ο Θεός μας καθιστά φύλακες του αδελφού μας. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, μπορούμε να προσευχόμαστε. Θέλουμε σήμερα να φύγουμε με τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Όχι να τις ακούσουμε, να τις ζήσουμε. Και να τις ακούσουμε, αλλά βασικά να τις ζήσουμε. Γι' αυτό τεκνία μου, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, μην αγαπάτε με λόγο και με γλώσσα. Τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να τον κάνω παρέα. Τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω. Τον αγαπάω, προσεύχομαι για αυτόν, αλλά απαράτα με. Μην αγαπάτε με λόγο ή με γλώσσα, αλλά αγαπάτε με έργο και αλήθεια. Και αυτό, όταν αγαπάς με έργο και αλήθεια, θα πληροφορήσει την καρδιά σου μπροστά στο Θεό ότι είσαι εκ της αληθείας, είσαι εκ του Θεού και όχι εκ του ψεύδους και του πατρός του ψεύδους του διαβόλου. Εάν θέλω λοιπόν σήμερα να καταλάβω αν πραγματικά είμαι εκ του Θεού και δεν είμαι εκ του διαβόλου, που μπορεί να είμαι και εκ του Θεού αλλά μπορεί να είμαι και εκ του διαβόλου, την καρδιά μου θα τη βεβαιώσει εάν μπορώ να πάω τώρα στον Κύριο και να του πω για αυτόν τον αδελφό που με έχει ενοχλήσει, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι τον αγαπώ. Όπως πήγε ο Χριστός, ο Πέτρος, τον Χριστό, που του είπε, με αγαπάς περισσότερο τούτον. Και ο Πέτρος με παρησία είπε, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Με αυτή την παρησία, σήμερα αδελφοί, να πάμε να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια. Να μπορούμε να πούμε στον Κύριο, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι τους αγαπώ όλους. Ότι αγαπώ και εκείνον και εκείνον και τον άλλονε. Εσύ το ξεύρεις ότι τον αγαπώ. Εσύ ξέρεις, γιατί είσαι η αλήθεια, ξέρεις την καρδιά μου. Και επειδή θέλω να τον αγαπώ και ενέργω, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τονε. Ευλόγησέ τονε πολύ. Ευλόγησέ τον και πιο πολύ από μένα. Ευλόγησέ τον κατά πάντα. Συγχώρεσέ τονε. Δεν ξέρει τι κάνει. Ελέησέ τονε. Άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού για αυτόνε. Φέρ τονε, Κύριε, στη βασιλεία σου. Εάν αγαπώμεν ενέργο αυτόν που μας ταλαιπώρησε, μας έκανε και κλάψαμε, μας πόνεσε, μας αδίκησε, αν τον αγαπάμε εν αληθεία και ενέργο, όχι μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, γιατί εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σας αγαπάω όλους, αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να πάω και να πω, Κύριε, είναι ανάγκη, αλλιώς δεν υπάρχει εκπλήρωση υποσχέσεων που τις χρειαζόμαστε. Είναι απόλυτη ανάγκη. Να πάω να αγωνιστώ στο ταμείο μου, να φτιάξει ο Θεός την καρδιά μου, να γεμίσει ο Θεός την καρδιά μου με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, με αγάπη Θεού. Και να πάω στον Κύριο και να πω, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι εγώ τον αγαπώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να τον ευλογήσεις πάρα πολύ. Να τον συγχωρήσεις, να τον ελεήσεις, να τον παρηγορήσεις. Να τον οικοδομήσεις, να τον βοηθάς, να είσαι βοηθός του.
Και ό,τι μπορώ να κάνω εγώ, να το κάνω για αυτόν. Να μου δώσεις βοήθεια, χάρη, να το κάνω για αυτόν. Τότε λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σας πω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω καταλάβει στη γραφή. Έχει αλλάξει τη ζωή μου. Με έχει χαρακτηρίσει. Τότε η καρδιά σου δεν σε κατακρίνει. Μόνο τότε. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου με έργο και αλήθεια. Και αν σε κατακρίνει γιατί είναι αδύναμη, ο Θεός που είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας θα έρθει να μας δικαιώσει ώστε να μην μας κατακρίνει. Και τότε ό,τι αν ζητώμεν, 22 εδάφιο, λαμβάνομεν. Ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν, όχι κατά χάρη, κατά τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί φυλάττουμε τις εντολές αυτού και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και επειδή αναγνωρίζω την αδυναμία μου και πιστεύω ότι όλοι είμαστε αδύναμοι, εγώ πάντως το ομολογώ, γνωρίζω τη δυσκολία να αγαπήσω εν έργο και εν αληθεία αυτόν που δεν του αξίζει. Γι' αυτό πηγαίνω στο Θεό. Δια του λόγου του πάλι. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς Αυτόν. Ό,τι αν ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού μας ακούει. Και αν εξεύρωμεν ότι ο Θεός μας ακούει, ό,τι του ζητάμε ξέρουμε ότι θα λάβουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Άρα έχω ένα ωραίο δρόμο. Πρώτον, πηγαίνω στο Θεό και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με να αγαπάω τους ανθρώπους και ιδιαίτερως αυτούς με έργο και με αλήθεια. Γιατί θέλω η καρδιά μου να μην με κατακρίνει. Γιατί θέλω να απολαμβάνω την παρουσία σου, τη χάρη σου, τη δόξα σου, την παρηγοριά σου, το έλεος σου. Και ξέρω ότι με ακούει, γιατί ζητάω κατά το θέλημά του και με τα πάσης βεβαιότητος, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Είναι πιστός το λόγο του. Να αρνηθεί το λόγο του δεν δύναται. Θα καθαρίσει την καρδιά μου με το αίμα του Χριστού και η καρδιά μου δεν θα με κατακρίνει. Και τότε ό,τι ζητάω στο όνομα του Χριστού, όχι κατά χάρη αλλά με παρησία, κατά τη δικαιοσύνη του, θα μπορώ να λαμβάνω, γιατί πράττω τις εντολές του, φυλάττω τις εντολές του και πράττω τα αρεστά εις αυτόν. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Για να δούμε ποια είναι η εντολή του Θεού. Να πιστεύσεις πίστης σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Γιατί πάσο πιστεύων επ' αυτόν δεν θα καθησυχηθεί. Και να υπακούσεις στην εντολή του Χριστού να αγαπάς αλλήλους καθώς Αυτός μας αγάπησε. Και όποιος φυλάττει τα σεντολάς του Θεού τότε, ακούτε αδερφοί αγαπητοί, όποιος φυλάει τις εντολές αυτές του Θεού, τότε γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Τότε μένει στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Όχι στο Χριστό, στον Πατέρα, στον Τριαδικό Θεό, στο μόνο Δεσπότη που κατοικεί σε φως απρόσιτο και κανένας των ανθρώπων δεν είδε ποτέ, ούτε μπορεί να δει γιατί θα πεθάνει. Αυτός ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Κύριος των Κυρίων, ο Κύριος των Κυριευόντων, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων, αυτός ο Θεός θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου και θα σε πάρει να κατοικήσεις μέσα του και θα είσαι ένα με το Θεό τον αληθινό. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.
Και αν αδερφοί αγαπητοί, μας έδωσε το Πνεύμα και έχουμε παρησία ενώπιον αυτού, τότε έχοντες αυτή την παρησία μπορούμε να εισερχόμεθα εις τα Άγια του ουρανού. Μόνο όταν έχουμε αυτή την παρησία, δηλαδή μόνο όταν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, δηλαδή μόνο όταν αγαπάμε όχι με λόγο και με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, τότε έχουμε αυτή την παρησία και μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνον της χάριτος του Θεού στα Άγια των ουρανών, όπου έχουμε αρχιερέα μέγα τον Ιησούν Χριστόν. Και θέλω να το διαβάσουμε αυτό, αδελφοί, σε σελίδα 1062. Είναι τέταρτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Είναι αυτό που σας είπα, ότι άλλαξε τη σκέψη μου και τη χριστιανική μου ζωή. Εάν λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουμε παρησία, γιατί η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει σου δεν, και η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει σου δεν, γιατί αγαπάμε όχι με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, τότε μπορούμε να πλησιάζουμε το 16 εδάφιο με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος. Για ποιο λόγο? Για να λάβουμε έλεος. Ξέρεις τι θα πει να σε ελεεί ο Θεός? Έχεις ελεήσει ποτέ άνθρωπο σε απόλυτη δυσχέρεια να δεις το πρόσωπό του? Σου έχει φανερώσει ο Θεός την καρδιά του όταν ελεείς άνθρωπο? Σε έχει ελεήσει ποτέ άνθρωπος? Σκέψου, αδελφέ, να έχεις τη δυνατότητα να εισέρχεσαι με παρησία στο θρόνο της χάριτος για να λαμβάνεις το έλεος του Θεού, αλλά και να βρίσκεις χάρη προς βοήθεια για τον καιρό της χρείας. Και μάλιστα το κείμενο λέει κάτι πολύ σημαντικό: να εύρωμεν εύκαιρον βοήθειαν, που σημαίνει να βρίσκουμε κάθε φορά έγκαιρο και κατάλληλη βοήθεια σε κάθε χρεία που θα έχουμε. Έχεις τη δυνατότητα να μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της νέας οδού της ζώσης, του καταπετάσματος που σκίστηκε, του τέστην της σαρκός του Χριστού, και δια Πνεύματος Αγίου να στέκεσαι με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού και να λαμβάνεις όχι με πρωτοβουλία του Θεού, όχι όποτε ο Θεός θέλει, αλλά με πρωτοβουλία δική σου, όποτε εσύ θέλεις, να εισέρχεσαι και να λαμβάνεις έλεος. Έλεος, ελέησέ με, και να σε λέει ο Θεός: εφραίνεστε ουρανοί, αγάλεστε, γιατί ο Κύριος ελέησε το λαό αυτού και παρηγόρησε τους τεθλιμμένους αυτού. Και αυτή είναι η παρηγορία του Θεού, να ελευθερώνει τους δικαίους εχμαλωτισθέντας, να ελευθερώνει τα λάφυρα του ισχυρού, να σώζει. Και αυτό μπορείς, μπορώ, μπορούμε κάθε ένας από μας, κάθε στιγμή, για κάθε ανάγκη, παρούσα ή μέλουσα, με παρησία, γιατί η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος του Θεού για να λάβουμε πρώτον έλεος, να μας ελεήσει ο Θεός. Θέλω το έλεος του Θεού, αδερφοί. Θέλω στη ζωή μου να με λέει ο Θεός. Γιατί αν με λέει ο Θεός, τότε πραγματικά θα είμαι ελεημένος. Αλλά και να βρω, και να βρω χάρη, έγκαιρο, κατάλληλο,
σε κάθε μου ανάγκη. Ξέρεις τι θα πει βοήθεια έγκαιρο? Όταν χρειάζεσαι δουλειά, όχι να σε θεραπεύει, να σου βρίσκει δουλειά. Όταν χρειάζεσαι να σε θεραπεύσει, όχι να σε, να σε ευλογεί, να σε θεραπεύει. Πότε? Απ' την αρχή θέλω να είμαι θεραπευμένος. Δεν θέλω να φτάνω στο τέλος και τότε να έρχεται η θεραπεία. Έγκαιρον, κατάλληλον, πλήρην, τέλεια βοήθεια που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Μόνο ο Θεός. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι υπόσχεση για μερικούς ανθρώπους. Και δεν είναι υπόσχεση για κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Είναι υπόσχεση του Θεού για όλους τους ανθρώπους και για κάθε στιγμή της ζωής μας. Για πάντοτε. Και δεν είναι υπόσχεση που σας τη λέω εγώ. Δεν είναι υπόσχεση που μας τη λένε άνθρωποι, θρησκείες, δόγματα. Είναι υπόσχεση που μας τη λέει ο αψευδής λόγος του Θεού. Και γνωρίζουμε ότι ο πρώτος που είναι πιστός στο λόγο είναι ο Θεός. Και εμείς πιστεύουμε, πιστεύουμε αδερφοί, πιστεύουμε ότι μπορούμε να εισερχόμεθα όποτε θέλουμε, αν έχουμε παρησία, γιατί η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, να λαμβάνουμε το έλεος του Κυρίου. Πιστεύουμε ότι όποτε θέλουμε μπορούμε να εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού, να βρίσκουμε βοήθεια κατάλληλο, έγκαιρο, πλήρη, τέλεια, αυτή που χρειαζόμαστε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός εσταυρωμένος. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Και εμείς λέμε, πιστεύουμε Κύριε στο Λόγο Σου. Ελπίζουμε στο Λόγο Σου. Και αγαπάμε το Λόγο Σου. Αμήν.